Συνάδελφοι, συναδέλφισσες, και με τη σημερινή μας απεργία δείξαμε τη δύναμη των εργαζομένων, δείξαμε τη δύναμη των συνδικάτων. Η κυβέρνηση σε λίγο ξεκινάει την ψήφιση αυτού του νομοσχεδίου εκτρώματος. Νομίζει ότι θα ξεμπερδέψει με τους εργαζόμενους και τα συνδικάτα, ότι από αύριο θα πάει πεσκέση αυτό το νομοσχέδιο στους εταίρους της στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να πάρει άλλα 60 δισεκατομμύρια ευρώ για να τα δώσει στους επιχειρηματικούς ομίλους και να τα προσθέσει στα 240 εκατομμύρια δισεκατομμύρια ευρώ χρέος στην πλάτη των εργαζόμενων και του λαού. Νομίζουν ότι με αυτό το νόμο θα βάλουν εμπόδια στη δράση των συνδικάτων και των εργαζομένων. Νομίζουν ότι οι εργαζόμενοι θα μείνουν με τα χέρια σταυρωμένα μπροστά στην ένταση της εκμετάλλευσης από τους επιχειρηματικούς ομίλους. Είναι γελασμένοι. Τους λέμε ότι είναι γελασμένοι. Οι εργαζόμενοι έχουν τη δύναμη και αυτό το νομοσχέδιο να το πετάξουν στα σκουπίδια με τον αγώνα και την πάλη τους. Γι' αυτό δεν τελειώνουμε εδώ, συνάδελφοι. Εδώ ξεκινάμε από την επόμενη μέρα και κάθε μέρα όλοι στα συνδικάτα, όλοι στον αγώνα για τις σύγχρονες ανάγκες μας, για να ικανοποιηθούν όπως επιβάλλει η επιστήμη και η πρόοδος παραγωγικότητας. Μπορούμε να τα καταφέρουμε. Στέλνουμε μήνυμα στις ξεπουλημένες ηγεσίες, στις συμβιβασμένες ηγεσίες του συνδικαλιστικού κίνημα, που από αυτό τον αγώνα και σήμερα ήτανε απόντες. Φτιάξανε μια εξέδρα και την κατεβάσαν άρον-άρον, γιατί δεν βρέθηκαν εργαζόμενοι να βρεθούν από κάτω. Λέμε λοιπόν και σε αυτούς και στους επιχειρηματικούς ομίλους και στην κυβέρνηση και σε όλα τα αστικά κόμματα ότι το μήνυμα της απεργίας και στις 26 του Νοέμβρη και στις 6 του Μάη και στις 10 του Ιούνιου και σήμερα είναι η δύναμη των συνδικάτων. Όλοι λοιπόν στα συνδικάτα, όλοι στον αγώνα, συνεχίζουμε κάθε μέρα, σε κάθε χώρο δουλειάς, σε κάθε κλάδο.